Η εμπιστοσύνη είναι ένα από τα δυσκολότερα πράγματα να κερδίσεις και ένα από τα ευκολότερα πράγματα να χάσεις. Αλλά αν είσαι ένα άτομο με ακεραιότητα, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς γι' αυτό. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη και για το πώς μπορείς να γίνεις ένα άτομο το οποίο να το εμπιστεύονται ακόμα και αν δεν το γνωρίζουν καλά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, διοργανωτής του τρίωρου σεμιναρίου Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας και δημιουργός του GreekCoach.gr, και αυτό που κάνω είναι να αναλαμβάνω επαγγελματίες και επιχειρηματίες σχετικά με τη στρατηγική τους στα social media. Η εμπιστοσύνη είναι το λειτουργικό σύστημα κάθε επιχείρησης. Τώρα, αν ό,τι έχει σχέση με υπολογιστές σου ακούγονται κινέζικα, δώσε μου λίγο χρόνο, μπορεί αυτά να σου φανούν λίγο περίεργα, αλλά πιστεύω ότι θα καταλάβεις το παράδειγμα που θα δώσω τώρα. Η εμπιστοσύνη, όπως είπα, είναι το λειτουργικό σύστημα κάθε επιχείρησης. Μπορείς να έχεις εγκαταστήσει ένα πολύ καλό πρόγραμμα στον υπολογιστή σου, αλλά αν υπάρχει ένα πρόβλημα στο λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σου, τότε δεν θα λειτουργεί καλά και το πρόγραμμα που έχεις εγκαταστήσει. Αν έχεις δύο εξαιρετικούς ανθρώπους, οι οποίοι συνεργάζονται, είναι φίλοι, είναι συνάδελφοι ή έχουν σχέση, αλλά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους, τότε η συνεργασία, η εργασία, η φιλία, η σχέση δεν πρόκειται να λειτουργήσει στο πλήρες δυναμικό της. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, η εμπιστοσύνη είναι πάντα κλειδί. Μπορεί να έχεις έντονη επιθυμία για κάποιον, να είσαι ερωτευμένος για κάποια ή για κάποιον, και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τότε αυτή η σχέση δεν πρόκειται να φτάσει στο πλήρες δυναμικό της. Η ειλικρίνεια είναι ένα χαρακτηριστικό της εμπιστοσύνης. Ωστόσο, κάποιος μπορεί να είναι ειλικρινής, αλλά ταυτόχρονα να είναι και αναξιόπιστος. Οπότε ένα άλλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είναι άξιοι εμπιστοσύνης είναι ότι είναι αξιόπιστοι. Οπότε και η αξιοπιστία είναι επίσης μέρος της εμπιστοσύνης. Έχει τύχει πολλές φορές να έρθουν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν προσωπικά, που μπορεί να παρακολουθούν τη δουλειά μου στα social media για κάποιο λόγο και να μου λένε ότι ξέρεις κάτι, σε εμπιστεύομαι. Καταρχήν νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή όταν μου το λένε αυτό, και όχι μόνο αυτό, νιώθω και ότι η ευθύνη μου είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν το ακούω αυτό. Το να είσαι ένα άτομο που το εμπιστεύονται δεν είναι κάτι που απλά συμβαίνει. Χρειάζεται δέσμευση, αφοσίωση και να αποφασίσεις ότι θα ζεις μια έντιμη ζωή. Στην αρχή είπα ότι αν είσαι άτομο με ακεραιότητα, τότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς μήπως χάσεις την εμπιστοσύνη των άλλων. Γιατί δεν θα τη χάσεις. Όταν λέω ακεραιότητα, εννοώ το να κάνεις το σωστό, ακόμα και όταν δεν κοιτάει κανείς και χωρίς να σκέφτεσαι τις συνέπειες. Για να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και για να σε εμπιστεύονται οι άλλοι, θα πρέπει να είσαι υπεύθυνος σε όλους τους τομείς της ζωής σου. Και αν είσαι άνθρωπος, ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι πάντα εύκολο. Θα σου δώσω λοιπόν τώρα 9 tips για το πώς να γίνεις ένα άτομο που αξίζει κάποιος να το εμπιστευτεί. Νούμερο 1. Να κρατάς τις δεσμεύσεις σου. Φρόντισε τα λόγια και οι πράξεις σου να συμβαδίζουν. Αν πεις ότι θα κάνεις κάτι, κάντο. Αν κάνεις σχέδια με κάποιον, να είσαι εκεί. Το να κρατάς τις δεσμεύσεις σου είναι χαρακτηριστικό των αξιόπιστων ανθρώπων. Νούμερο 2. Να είσαι ειλικρινής. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα της ειλικρίνειας δεν είναι προς όφελός σου, πες την αλήθεια. Αυτό που λέω στα παιδιά μου και το λέει και ο Τζόρνταν Πίτερσον είναι: πείτε την αλήθεια ή τουλάχιστον μην πείτε ψέματα. Αυτό δείχνει ότι έχεις καλό χαρακτήρα, κάτι που χτίζει την εμπιστοσύνη. Νούμερο 3. Να είσαι διαφανής. Αν κάνεις κάποιο λάθος, μην το κρύψεις, παραδέξου το. Σε αυτό ίσως να χρειάζομαι λίγη δουλειά. Αυτό δείχνει ότι είσαι ικανός να αναλάβεις την ευθύνη των πράξεών σου, χωρίς να χρειαστεί να ρίξεις το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Νούμερο 4. Να είσαι στην ώρα σου. Όταν αργείς, δείχνεις στους άλλους ότι δεν εκτιμάς τον χρόνο σου. Δείχνεις επίσης ότι δυσκολεύεσαι να τηρήσεις τις δεσμεύσεις σου. Νούμερο 5. Έχει εχεμήθεια. Αν κάποιος σου είπε κάτι, είναι επειδή σε εμπιστεύτηκε. Μην μοιράζεσαι με άλλους αυτές τις πληροφορίες. Διαφύλαξε με προσοχή αυτό που κάποιος άλλος μοιράστηκε μαζί σου. Νούμερο 6. Μην κουτσομπολεύεις. Το να μιλάς αρνητικά για τους άλλους πίσω από την πλάτη τους διαβρώνει την εμπιστοσύνη. Να θυμάσαι ότι αν κάποιος κουτσομπολεύει με εσένα, κουτσομπολεύει και για εσένα. Νούμερο 7. Ζήτα συγγνώμη. Αν για κάτι έκανες λάθος, παραδέξου το, ζήτα συγγνώμη και ρώτα τι μπορείς να κάνεις για να επανορθώσεις. Και σε αυτό ίσως χρειάζομαι λίγη περισσότερη δουλειά. Οπότε, ναι, μεν ζητά συγγνώμη, αλλά όχι πάρα πολύ. Γιατί αν ζητά συγγνώμη συνέχεια και για το παραμικρό, τότε όταν θα χρειαστεί να ζητήσει συγγνώμη, δεν θα έχει την ίδια αξία. Νούμερο 8. Να είσαι προβλέψιμος. Μην επιτρέπεις τα συναισθήματά σου να καθορίζουν τις πράξεις σου. Να είσαι το πιο σταθερό άτομο που γνωρίζεις. Και νούμερο 9.
όρισε τον τόνο. Η στάση σου θα δημιουργήσει ένα κύμα προς τους άλλους. Φρόντισε λοιπόν αυτό το κύμα να είναι θετικό. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μοιραστείς στα σχόλια τι είναι αυτό που σε κάνει να εμπιστεύεσαι κάποιον και τι είναι αυτό που σε κάνει να χάνεις την εμπιστοσύνη σου για κάποιον. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω την άποψή σου στα σχόλια και να εμπλουτίσουμε αυτή τη λίστα με τα 9 tips. Αν θες να μάθεις πώς να γίνεις ένα πιο αξιόπιστο άτομο, ζήτα να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτικής 30 λεπτών. Μπες στο GreekCoach.gr / free, βάλτε τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω για να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. GreekCoach.gr / free. Προφανώς το να είσαι ένα άτομο που το εμπιστεύονται δεν είναι κάτι εύκολο και ούτε είναι κάτι που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Απόκτησε αυτό το στάνταρ ότι θα είσαι πλέον ένα άτομο άξιο εμπιστοσύνης και δες τη ζωή σου και τις σχέσεις σου να αλλάζουν. Το να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τους άλλους παίρνει χρόνο. Σου προτείνω λοιπόν να επιλέξεις ένα ή δύο πράγματα από αυτή τη λίστα και να ξεκινήσεις να τα εφαρμόζεις αυτή την εβδομάδα. Καθώς θα αλλάζεις, θα αλλάξουν και οι σχέσεις σου και τελικά θα αλλάξει και η ζωή σου.